χώρος μάθησης, μετάδοσης πολιτισμού, διαμόρφωσης χαρακτήρων, θεματοφύλακας αρχών και παραδοσιακών αξιών. Σε αυτό το χώρο, κάθε μέρα ξεκινά μια περιπέτεια αντιθέσεων με πρωταγωνιστές δασκάλους και μαθητές που σκέφτονται, δημιουργούν, φαντάζονται, αγαπούν και διαφορούν, συμφωνούν και διαφωνούν, μάχονται και παρετούνται, αλλά σίγουρα λειτουργούν με πάθος και λένε ναι στη ζωή. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος δασκάλου σε αυτή την περιπέτεια? Να εξελίσσεται πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών του και να λειτουργεί χωρίς προκαταλήψεις, θρησκευτικές, ταξικές, φιλετικές. Να ενδιαφέρεται για τον καθένα μαθητή του ξεχωριστά, χωρίς να τον απομονώνει από το σύνολο. Σας οικειτεύω να φροντίζετε και να διατηρείτε χαραγμένα μέσα στο πνεύμα σας και μέσα στην καρδιά σας όλα τα παιδιά, ένα-ένα ξεχωριστά, όχι μόνο τα ονόματά τους, αλλά επίσης και την κοινωνική τους τάξη, το χαρακτήρα τους, την κατάστασή τους και ό,τι άλλο τα αφορά. Αυτό δεν θα είναι δύσκολο αν τα αγκαλιάζετε με μια ζωντανή αγάπη. Να καινοτομήσει τις εκπαιδευτικές μεθόδους, να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και να κάνει το μάθημα μια ευχάριστη εμπειρία. Με μια ζωντανή και ένθερμη επιθυμία, να διαθέτετε όλη σας την εξυπνάδα και όλη σας τη φροντίδα, για να στολιστούν τα αγαπημένα σας παιδιά με όλες τις αρετές, με ευγενικούς και ωραίους τρόπους και να κάνουν το κάθε τι με υπομονή. Απέναντι στα παιδιά, τους γονείς και τους συναδέλφους του, τους οποίους πρέπει να σέβεται και να αναγνωρίζει την προσφορά τους. Να κάνετε το καθήκον σας, διορθώνοντάς τα με αγάπη και φιλευσπλαχνία, αν τα βλέπετε να πέφτουν σε κάποιο σφάλμα από ανθρώπινη αδυναμία. Θα αποκτήσετε περισσότερα με την αγάπη και τη γλυκύτητα, παρά με την αυστηρότητα και τις σκληρές επιπλήξεις. Ανάλογα με τους καιρούς και τις ανάγκες, θα πρέπει να παίρνετε νέες αποφάσεις. Πάντα με φρόνηση και σύνεση, να προσαρμόζεστε στις νέες καταστάσεις. Να προσπαθεί να βελτιώνετε πάντα, παραδεχόμενος τα λάθη του και μαθαίνοντας από αυτά. Να είστε ενωμένοι στην καρδιά και στην πόλη. Να προσπαθείτε να είστε έτσι μαζί με όλα τα αγαπημένα σας παιδιά. Η αμοιβαία αγάπη και η ομόνοια όλων σας θα είναι το σίγουρο σημάδι πως βαδίζετε στο καλό δρόμο που είναι αρεστό στο Θεό. Να μεριμνά για το κοινωνικό σύνολο και να παρεμβαίνει ενεργά με φιλανθρωπικές δράσεις.
προστατεύει το περιβάλλον και να ενισχύει την οικολογική συνείδηση των μαθητών. Ποτέ ο Θεός δεν θα παραλείψει να βοηθήσει τις ανάγκες των ανθρώπων, τόσο σωματικές όσο και πνευματικές, αρκεί εσείς να μην παραλείψετε τίποτα. Κανείς δεν τα ξέρει όλα και κανείς δεν τα γνωρίζει. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθεί για όσο περισσότερα μπορεί. Δραστηριοποιηθείτε, εντείνετε τις προσπάθειές σας, πιστεύετε, προσπαθείτε, ελπίζετε, αναφωνείτε προς το Θεό με όλη σας την καρδιά. Σε ένα κόσμο που η γνώση γερνάει γρήγορα, ο δάσκαλος έχει υποχρέωση να παραμένει νέος, να συντηρεί το όραμα, να καλλιεργεί τη φαντασία, να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, να τροφοδοτεί την πίστη στις διαχρονικές χριστιανικές αξίες. Ο Ιησούς Χριστός θα είναι ανάμεσά σας. Θα σας φωτίζει και θα σας διδάσκει αυτό που έχετε να κάνετε, σαν ένας αληθινός και καλός διδάσκαλος. Να το πιστεύετε, μην αμφιβάλλετε, έχετε μια σταθερή πίστη πως έτσι πράγματι θα είναι. Ξέρω καλά τι λέω. Μακάρι όσοι θα ασχοληθούν με αυτό.